Κύριε Δήμαρχε, πλέον η Χαλκιδική ολόκληρη μπήκε στο κόκκινο από χθες το βράδυ μετά την ανακοίνωση και της πολιτικής προστασίας. Ποιο είναι το μήνυμα σαν Δήμαρχος Ιθονίας που θα θέλατε να στείλετε στους συμπολίτες σας? Ναι, χθες ξαφνικά η Χαλκιδική τέθηκε ολόκληρη στο κόκκινο, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτικής προστασίας έχει φυσημένο υλικό φορτίο και όχι μόνο, έχουν βρεθεί και κρούσματα μεταλλαγμένα του ιού. Θα έλεγα αυτό μας ευνηδίασε, γιατί δικές μας οι πληροφορίες όσο αφορά την ενημέρωση που είχαμε τουλάχιστον για το Δήμο Συμφωνίας ήταν ότι τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν εδώ ήταν ελάχιστα. Από εκεί και πέρα είμαστε βέβαια κοντά σε οτιδήποτε στοχεύει στην προστασία του πληθυσμού και των κατοίκων μας. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα και τα περιστατικά. Γιατί αρχίζει πάλι διάχυτη να υπάρχει άποψη ότι πάλι ίσως η Συντονία πληρώνει πάλι περιστατικά και κρούσματα τα οποία εμφανίζονται σε άλλες περιοχές. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, η Χαλκιδική είναι ένας μεγάλος ομός με μεγάλη έκταση. Άρα θέλουμε οπωσδήποτε πλήρη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τα κρούσματα τα οποία έχουμε στο Δήμο Συμφωνίας. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να συνδράμουμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά με οτιδήποτε μέσο μπορούμε, με την ενημέρωση του κόσμου, των κατοίκων μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πανδημία αυτή και την πανδημία αυτή. Όμως, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα, ούτως ώστε να λάβουμε αποφάσεις που και βέβαια θα έλεγα ότι πρέπει να αυξηθούν τα τεστ COVID στις περιοχές της Χαλκιδικής. Όμως, επαναλαμβάνω, ενημέρωση για τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανά Δήμο. Κατά κάποιον τρόπο, κύριε Δήμαρχε, θεωρείτε άδικη την απόφαση να συμπεριληφθεί όλη η Χαλκιδική στο κόκκινο, λόγω και της μεγάλης έκτασης που είπατε που έχει ο νομός? Κοιτάξτε, το αρμόδιο Υπουργείο στοχεύει στην προστασία και στην μη διάδοση του ιού. Αν είχα τα πραγματικά στοιχεία, γιατί τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας για το Δήμο Συντονίας ήταν ελάχιστα. Αν στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε τόσο αυξητική τάση και τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν, θα συμφωνούσα με το Υπουργείο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την ενημέρωση, άρα ευλογαμένη η απορία, γιατί μπαίνουμε όλοι δηλαδή σε μια καραντίνα, σε ένα καθεστώς ασφυκτικής πίεσης, όταν σιγά σιγά δειλά άρχισαν τα μαγαζιά, τα καταστήματα, ο κόσμος να αναπτύσσει την οικονομία του, γιατί περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Η οικονομία της Χαλκιδικής έχει υποστεί τρομερά πλήγματα και θα έλεγα η εβδομάδα που άνοιξε και το εμπόριο και τα λοιπά, έστω όπως άνοιξε, ο κόσμος κινήθηκε λίγο. Άρα δηλαδή, γιατί και η απορία αυτή είναι και του κόσμου, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πλήρη ενημέρωση, ούτως ώστε προς τη σωστή κατεύθυνση να ενημερώσουμε και τους κατοίκους της Συντονίας και κατ' επέκταση της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης.